χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Το 2018 ήταν η χρονιά της εξόδου της Ελλάδος από την κρίση. Μια κρίση που οι Έλληνες αντιμετώπισαν με αξιοπρέπεια, ενότητα και αλληλεγγύη. Αλλά με πολλά θύματα. Με θύματα ολόκληρες οικογένειες, επιχειρήσεις, οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η προσπάθεια που έγινε και στην οποία συμμετείχαμε ανεξάρτητοι Έλληνες ήταν μια εθνική προσπάθεια. Μια προσπάθεια στο να βγούμε από τα μνημόνια, να φύγουμε από την παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Το 2019 εύχομαι να είναι η χρονιά εκείνη που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα μπορούν να θερήσουν τους καρπούς των θυσιών αυτών, να μην μείνει ούτε ένας ο οποίος θα συνεχίσει να πληρώνει τα αποτελέσματα της κρίσης αυτής, να προχωρήσουμε σε αυτά που υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό. Στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στην αντιμετώπιση του συστήματος εκείνου που το δημόσιο χρήμα γινόταν προσωπικό χρήμα για πολιτικούς, βρώμικο χρήμα. Και ο ελληνικός λαός με νυφαλιότητα, με ενότητα, με δημοκρατική πίστη να προχωρήσει στην εκλογή της νέας κυβέρνησης που θα επιλέξει μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήμασταν εκείνοι που με θυσίες στο κίνημά μας ήμασταν δίπλα από αυτή την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας. Όμως, είμαστε και εκείνοι που θα προασπίσουμε μέχρι τέλους τις αρχές και την εντολή που μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, δύναμη και ευτυχία.